Σε αυτό το βίντεο θα δημιουργήσουμε ένα ακόμη άρθρο και θα δείξουμε πώς διαχειριζόμαστε εικόνες και συλλογές εικόνων σε ένα άρθρο. Ας κάνω ένα νέο άρθρο. Πατήσω εδώ νέο άρθρο. Ας βάλω λίγο κείμενο τυχαίο πάλι. Βάλω ένα τίτλο. Και δεν χρειάζεται να βάλω πολύ κείμενο, ας βάλω μόνο δύο παραγράφους εδώ. Κάτι που δεν το είπα πριν, προσέχω όταν είμαι στο κείμενο, να είμαι στο κειμενογράφο, όχι εδώ που λέει κείμενο. Έχει διαφορά μεγάλη. Να είμαστε στο κειμενογράφο. Ωραία, και ήρθε η ώρα λοιπόν να βάλω κάποιες εικόνες. Α, πριν έχω κατεβάσει το αρχείο με τα δείγματα εικόνων που υπάρχει στο φάκελο του μαθήματος, το αρχείο sampledata.zip, το εξάγω στην επιφάνεια εργασίας μου. Ωραία, και εδώ βρίσκονται κάποιες εικόνες, δείγματα. Βέβαια, να βάλετε και δικές σας εικόνες, αλλά έχω ετοιμάσει κάποια για να μην ψάχνετε. Ωραία, και όταν θέλω να βάλω λοιπόν μια εικόνα, καταρχήν πάω τον κέρσορα εκεί που θέλω να μπει εικόνα. Ας πούμε, θέλω να μπει εικόνα εδώ ανάμεσα στις δύο παραγράφους. Ας κάνω και μια νέα γραμμή. Καλό να υπάρχει ένα κενό. Και πατάω το κουμπάκι προσθήκη πολυμέσων. Γενικά με αυτό το κουμπί προσθέτω εικόνες και αρχεία. Ωραία λοιπόν. Η εικόνα που θέλω να βάλω δεν υπάρχει στη συλλογή μου. Άρα μπορώ να επιλέξω εδώ ή να σύρω. Ας πατήσω εγώ επιλογή αρχείου. Πάω στην επιφάνεια εργασίας εδώ και ας βάλω αυτή την εικόνα, ας πούμε. Βλέπετε, πρώτα γίνεται η μεταφόρτωση της εικόνας στην ιστοσελίδα μου. Εδώ κάποια στοιχεία της εικόνας δεν χρειάζεται. Νομίζω είμαστε εντάξει. Πατάω εισαγωγή στο άρθρο. Ωραία. Και ας αποθηκεύσω, δημοσιεύσω το άρθρο. Για να δούμε τι έκανα μέχρι τώρα. Ωραία, φαίνεται, βλέπω ότι μπήκε η εικόνα και έχει μπει κανονικά στο άρθρο μου. Αφού βάλω μια εικόνα, μπορώ να αλλάξω κάποια πράγματα ή να την επεξεργαστώ περαιτέρω. Όταν κάνω κλικ πάνω στην εικόνα, μπορώ να τη διαγράψω και επίσης μπορώ να αλλάξω τη στίχηση της εικόνας. Εδώ η εικόνα που την έβαλα έχει στίχηση χωρίς ευθυγράμμιση, δηλαδή είναι πάνω και κάτω από το κείμενο, δεν μπαίνει κείμενο δεξιά-αριστερά. Αν θέλω να βάλω λοιπόν, ας το δείξω μια άλλη εικόνα. Ας πούμε, βάλω μια εικόνα, ας τη βάλω εδώ. Θέλω προσθήκη πολυμέσων. Δεν θα βάλω αυτή που έχω ήδη. Άρα λοιπόν θα πάω στο μεταφόρτωση αρχείων, όχι στο βιβλιοθήκη, για να επιλέξω μια άλλη. Ας βάλω αυτή να εδώ, π.χ. Εισαγωγή στο άρθρο και ας αλλάξω λοιπόν τη στίχηση. Ας την κάνω στίχηση αριστερά. Βλέπετε, στοιχίζεται δηλαδή μαζί με το κείμενο. Για να δούμε πώς. Πώς φαίνεται. Κάνω μια ανανέωση. Ωραία, και βλέπω ότι η καινούργια εικόνα που έβαλα έχει στοιχηθεί στα αριστερά και είναι μαζί με το κείμενο. Και βλέπω ότι έχει μπει κάτι εδώ πέρα το οποίο εγώ δεν το έβαλα, ας δούμε τι έχει γίνει. Ας πατήσω εδώ κλικ, επεξεργασία. Βλέπω ότι αυτή η εικόνα έχει από μόνη της μια λεζάντα, την είχε αποθηκευμένη στις προφορίες της εικόνας. Η λεζάντα μπορεί να μου είναι χρήσιμη, είναι ένα κείμενο το οποίο βάζω εδώ στις λεπτομέρειες εικόνες και εμφανίζεται από κάτω. Ας τα αφήσω λοιπόν για να δείτε και αυτή η λειτουργία. Είναι πολύ χρήσιμη. Έτσι λοιπόν μπορώ να βάλω λεζάντα με το επεξεργασία και να βάλω εδώ στο λεζάντα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζεται. Ωραία. Και ας μετακινήσω λίγο την εικόνα. Μπορεί να πάει διαφορετικά, βλέπετε. Αλλά πάλι είναι στοιχισμένη
με το κείμενο. Ας πατήσω λοιπόν ενημέρωση. Και επίσης μπορώ μια εικόνα να τη μεγαλώσω ή να τη μικρύνω. Κάνοντας κλικ, βλέπετε, μεγαλώνω και μικραίνω την εικόνα. Ας τη μικρύνω λίγο. Να πατήσω λοιπόν ενημέρωση. Για να δω πώς φαίνεται τώρα. Πολύ καλά, βλέπω η εικόνα μίκρινε. Τώρα, μπορώ με τον ίδιο τρόπο να βάλω και πολλές εικόνες σε ένα άρθρο. Όταν όμως θέλω να βάλω μια συλλογή εικόνων, δηλαδή εικόνες οι οποίες έχουν μια ομαδοποίηση, σαν gallery, είναι καλύτερο να το κάνω διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν θα το δείξω φτιάχνοντας ένα καινούριο άρθρο. Μπορώ να λοιπόν να φτιάξω ένα νέο άρθρο και από εδώ που είμαι, που πατούσα αυτό το κουμπάκι, νέο άρθρο. Θα βάλω ένα τίτλο, σπάρω από ένα κείμενο. Βάλω το κείμενο και ας κάνω κατευθείαν την gallery, δεν χρειάζεται να βάλω κάποιο κείμενο. Θα πατήσω λοιπόν προσθήκη πολυμέσων. Και θα πάω λοιπόν, γιατί θέλω να βάλω να κάνω μια συλλογή, θα κάνω λοιπόν δημιουργία συλλογής. Ωραία, είμαι λοιπόν στο δημιουργία συλλογής, μεταφόρτωση αρχείων, επιλογή αρχείων και θα πάω στο φάκελο εδώ τον που έχω φτιάξει με τα δείγματα εικόνων και θα επιλέξω όλες τις εικόνες, πατήσω άνοιγμα και θα αρχίσει πρώτα λοιπόν η μεταφόρτωση, περιμένω να φορτωθούν όλες τις εικόνες για τη συλλογή μου. Ωραία. Και ας πατήσω λοιπόν δημιουργία νέα συλλογής. Και εδώ έχω κάποιες επιλογές, δηλαδή σαν gallery θα εμφανίζεται με κάποιες γραμμές, με έναν αριθμό και ένα γραμμό αριθμό στυλών. Βασικά τον αριθμό στυλών. Ας το κάνω εγώ στήλες, γιατί είναι 8, να είναι σε 4 στήλες. Και τι μέγεθος θέλω να έχουν, μέγεθος μικρογραφίας όπου θα φαίνονται. Και αν θέλω να είναι και σε τυχαία σειρά, όχι με τη σειρά που τις έβαλα, ή ας το πατήσω, ας το αφήσω αυτό. Και πατάω λοιπόν εισαγωγή συλλογής. Βλέπετε έγινε σε 4 στήλες. Και όταν κάνω κλικ, πια δεν μπορώ να ψεργαστώ μία-μία την εικόνα, εμφανίζεται σαν ομάδα η συλλογή μου. Βλέπετε, και μπορώ να αλλάξω εδώ τη στήλη ή κάτι άλλο. Για να πατήσω λοιπόν δημοσίευση του άρθρου. Για να δω τι έγινε τώρα. Ωραία. Ας μπω λοιπόν μέσα στο άρθρο καλύτερα, κάνοντας κλικ στον τίτλο του άρθρου. Όπα, κάτι έγινε εδώ. Βλέπω ότι όταν πάω να μπω στο άρθρο για κάποιο λόγο υπάρχει ένα πρόβλημα. Και ήταν αυτό που σας είπα πριν με τους ελληνικούς χαρακτήρες, ενώ έβαλα αυτό το πρόσθετο για να το αποφεύγουμε. Βλέπετε ότι κάθε άρθρο έχει ένα μόνιμο σύνδεσμο, δηλαδή ένα σύνδεσμο το οποίο μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα. Έχει πρόβλημα με αυτό το χαρακτήρα στον τίτλο. Ας πατήσω εδώ επεξεργασία για να σβήσω από το μόνιμο σύνδεσμο πια τους παράξενους χαρακτήρες. Πατάω εντάξει. Ενημέρωση. Τώρα πιστεύω ας πάω στην αρχική μου σελίδα. Θα μπαίνει κανονικά μέσα στο άρθρο. Πάλι βλέπω έχει πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνω ανανέωση για να πάρει την αλλαγή. Και τώρα βλέπω, ωραία, μπαίνει η σελίδα του άρθρου.
και έχω το gallery μου και όταν κάνω σε κλικ εμφανίζονται εικόνες ως συνημμένο. Αυτό δεν είναι και τόσο ωραίο. Θα δούμε, υπάρχει μια ρύθμιση. Κάνω λοιπόν κλικ στο gallery, επεξεργασία. Και θέλω λοιπόν στη ρυθμίση συλλογής, όταν κάνω κλικ στην εικόνα, να κάνει σύνδεση στο καμία. Για να πατήσω ενημέρωση συλλογής, ενημέρωση άθρου. Κάνω και εδώ μια ανανέωση. Για να δω τώρα θα γίνει. Συγγνώμη, έκανα λάθος, ούτε το καμία είναι το σωστό. Ξαναπάω λοιπόν στη συλλογή μου, κάνω κλικ, επεξεργασία συλλογής και το κάνω να έχει σύνδεση λοιπόν κάθε εικόνα στο αρχείο πολυμέσων, όχι στη σελίδα συνημμένων. Ξέρω αν το θέλετε να είναι έτσι. Δηλαδή θα ανοίξει μόνο την εικόνα, όχι κάποια άλλη σελίδα. Άρα λοιπόν, σύνδεση στο αρχείο πολυμέσων, ενημέρωση συλλογής, ενημέρωση άθρου. Και για να είμαστε σίγουροι και εδώ ένα refresh σελίδα του άθρου. Και τώρα βλέπετε ότι ανοίγει η εικόνα κάθε φορά. Κάθε φορά που κάνω κλικ ανοίγει η αντίστοιχη εικόνα και πάω πίσω για να φύγω. Ωραία, δείξαμε λοιπόν πώς φτιάχνω μια συλλογή. Και ξανατονίζω εδώ το πρόβλημα, αν έχω πρόβλημα δεν εμφανίζεται ένα άθρο, είναι γιατί είχα απόστροφους ή κάποιον άλλο χαρακτήρα στον τίτλο. Κοιτάζω λοιπόν ο μόνιμος σύνδεσμος να έχει μόνο λατινικούς χαρακτήρες και μεσαίες παύλες. Και πατάω το εντάξει. Ωραία, δείξαμε λοιπόν πώς εισάγω εικόνες και πώς εισάγω συλλογή εικόνων.